εξελίξεις. Η σύνοδος κορυφής τώρα αφορά μεν κυρίως τα ζητήματα της περιοχής μας, της περιοχής των Βαλκανίων, αλλά εκ των πραγμάτων καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη για μια σειρά από λόγους, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητήματα αναθεωρητισμού και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του kpanews.gr. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ποιες είναι οι κύριες επιδιώξεις της Ελλάδας από την αυριανή σύνοδο, τόσο για τα ελληνοτουρκικά, όσο και για την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής των Βαλκανίων, που είναι βασικό στόχος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά η χώρα η οποία επιδίωξε την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υποστηρίζει στεναρά, παρότι τελευταία έχουμε την διένεξη μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Ελλάδα είναι πάντα δίπλα σε αυτές τις χώρες και αυτή τη στιγμή δίδεται μια ευκαιρία να υπάρξει μια αναζωογόνηση αυτής της προσπάθειας, διότι έχουμε επιπλέον πολύ σοβαρούς γεωπολιτικούς και άλλους λόγους για να υπάρξει αυτή η σύγκληση. Mm-hmm. Αναφέρω ενδεικτικά το ενεργειακό, το οποίο πλέον είναι πέρα από καυτό, είναι δραματικό το ζήτημα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το ζήτημα το επισητιστικό, μετά την κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία και την έλλειψη σοβαρών ποσοτήτων δημητριακών και τροφίμων στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και στις τρίτες χώρες. Και τελευταίο φυσικά, αλλά καθόλου λιγότερο σημαντικό, είναι το ζήτημα της ασφάλειας, στο οποίο φυσικά οι τελευταίες ενέργειες Τουρκίας δίνουν ένα πάρα πολύ οδυνηρό και θα έλεγα επικίνδυνο τόνο. Και μάλιστα έχει ήδη γίνει προεργασία από τον Νίκο Δένδια, κύριε Κουτσομίτη, για το θέμα της ενέργειας σε διμερές επίπεδο, με επισκέψεις σε βαλκανικές χώρες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και εδώ ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μέσω της Ελλάδας, έτσι δεν είναι, είτε μέσω διασυνδητηρίων αγωγών, είτε μέσω της Αλεξανδρούπολης. Ακριβώς, και έχουμε σε λίγες εβδομάδες την ολοκλήρωση του αγωγού, ο οποίος θα διασυνδέει τον ΤΑΠ με την Βουλγαρία, ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα δώσει νέες ποσότητες και στην φίλη και γείτονα χώρα. Επίσης υπάρχει συνεργασία και με τη Βόρεια Μακεδονία και επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη, φυσικά ο πλωτός σταθμός επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου έξω από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος δίνει μια νέα διάσταση στην ενεργειακή αυτάρκεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να δούμε και τη σημασία της παρουσίας Scholz στο δείπνο αύριο. Πιστεύετε ότι η Γερμανία θα παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο και σε ό,τι αφορά την εντυνούμενη κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Είδαμε ότι το 2020 η παρέμβαση της Άγγελα Μέρκελ ήταν καθοριστική για να υπάρξει μια ύφεση στην τότε πολύ σοβαρή κρίση. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο καγκελάριος Σόλτς έχει το ίδιο βαθμό, θα έλεγα, παρουσίας και ειδικού βάρους στην τουρκική ηγεσία για να μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο. Όμως, παρόλα αυτά, η Γερμανία είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική χώρα, έχει διαχρονική παρουσία στα Βαλκάνια και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική και σε επίπεδο timing αυτή η παρουσία του Γερμανού καγκελαρίου στην συμπρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας τώρα και του Ταγίπ Ερντογάν, πιστεύετε ότι θα μείνει σε επίπεδο ρητορικής αυτή η τουρκική δυσανεξία? Τι σκοπούς πιστεύετε ότι έχει ο Τούρκος Πρόεδρος και αν πιστεύετε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η ελληνική διπλωματία είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι? Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, κυρία Τσιλικερίδου. Φοβούμαι ότι πλέον έχουμε ξεφύγει από μια όξυνση η οποία έχει μόνο ως αποδέκτες το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας. Βλέπουμε πλέον αναρτήσεις από τις επίσημες, από τα επίσημα κανάλια της τουρκικής προεδρίας στα αγγλικά, με επιθετικούς προσδιορισμούς και απειλές εναντίον της Ελλάδας. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να μείνουν μετέωρα και να μην υλοποιηθούν με κάποια προκλητική ενέργεια ή μια προβοκάτσια. Είναι πολύ επικίνδυνη η συγκυρία και πιστεύω η ελληνική πλευρά, πέρα από τις πολύ σωστές και θετικές επισημάνσεις που είναι η ενημέρωση των ξένων κυβερνήσεων με χάρτες, με στοιχεία, είναι μια διαδικασία την οποία και εγώ είχα τονίσει εδώ και 2 χρόνια ότι πρέπει να γίνει,
Πέρα από αυτό όμως πρέπει να επιδιωχθούν κανάλια επικοινωνίας με την απέναντι πλευρά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία προσωπικότητα όπως ήταν παλαιότερα, ας πούμε, ο κύριος Χόλμπρουκ ή αμερικανικός παράγοντας ή ίσως ο γερμανικός παράγοντας που όπως προανέφερα δεν είναι πλέον η κυρία Μέρκελ για να διαμεσολαβήσει σε περίπτωση που συμβεί ένα θερμό επεισόδιο. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ίσως ο κατάλληλος φορέας για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων να είναι το ΝΑΤΟ. Και η σύνοδος κορυφής, η οποία θα διεξαχθεί στο τέλος του μήνα, πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει η ελληνική πλευρά, εκτός από τις πολύ σωστές καταγγελίες της επιθετικής αναθεωρητικής τουρκικής πολιτικής, να βγει και θετικά προς την απέναντι πλευρά και να ζητήσει την επανέναρξη του διαλόγου χωρίς ρητορίες, χωρίς επιθέσεις και επί της ουσίας τοποθετήσεις για να πάμε μπροστά. Διότι αυτή η κατάσταση, η κλιμάκωση, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά, κύριε Κουτσομίτη, και με αφορμή τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ.